Ήταν Παρασκευή 29 Μαΐου του 1953, ώρα 11.30 το πρωί, όταν ο Σερ Έντμουντ Χίλαρη από τη Νέα Ζηλανδία και ο Σέρπα Τζένινγκ Νοργκάι από το Νεπάλ έκαναν το όνειρο πραγματικότητα. Πάτησαν το πόδι τους στο Έβερεστ και κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου. Όπως κάθε χρόνο, πλήθος κόσμου στο Νεπάλ γιόρτασε την κατάκτηση του Έβερεστ. Ανάμεσά τους και ένας από τους οδηγούς που συμμετείχαν στην πρώτη αποστολή και σήμερα είναι 81 ετών. Το 1953 κατάφερα να φτάσω μέχρι τον τελευταίο καταβλισμό, αλλά δεν έφτασα στην κορυφή. Ήμασταν 15 οδηγοί και 16 ξένοι στην ομάδα. Όλοι έχουν πεθάνει. Είμαι ο μόνος που είναι ακόμα ζωντανός. Η φετινή επέτειο σημαδεύτηκε από τη φωνική χιονοστιβάδα που στοίχησε τη ζωή σε 16 οδηγούς. Πολλοί κάτοικοι του Κατμαντού έκαναν ολονύχτια πορεία για να τιμήσουν τη μνήμη τους.